συστήματος. Ακούσαμε σήμερα το Ευαγγέλιο της Σαμαρείτισσας, της Σαμαρείτιδος, και αυτό και το προηγούμενο Ευαγγέλιο σκοπό έχουν να τονίσουν τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Ότι δεν ήταν κάποιος μεγάλος αναμορφωτής, κάποιος μεγάλος διδάσκαλος, κάποιος σοφός, κάποιο διακεκριμένο πρόσωπο μέσα στον κόσμο, αλλά ήταν το ένα και μοναδικό και ανεπανάληπτο, διότι Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό. Ήταν λοιπόν και Θεός, δεν ήταν άνθρωπος μόνο. Και αυτό αποδεικνύεται από τα θαύματα τα οποία έκανε, και όπως λέει οι δύο φύσεις αυτές, και βέβαια και η ανθρώπινη φύση διακρίνεται από τα πάθη τα οποία υφίσταται και αυτός σαν άνθρωπος. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Χρυσοστόμου, ότι ορώ, λέει, τα πάθη, μάλλον ορώ τα θαύματα και ανακηρύσω την θεότητα. Βλέπω όμως και τα πάθη, ότι πεινάει, δηλαδή ότι ρυψάει, όπως θα δούμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, ότι πάσχει και αυτός ότι κλαίει, ότι κουράζεται, και ου καρνούμε, λέει, την ανθρωπότητα. Ορώ τα θαύματα και ανακηρύσω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη και ου καρνούμε την ανθρωπότητα. Αυτά λοιπόν παρουσιάζουν και το περασμένο Ευαγγέλιο της Κυριακής που δεν μπορέσαμε να πούμε δύο λόγια, αλλά και το σημερινό. Το περασμένο παρουσιάζει μια σύσφυξη ενός παραλίτου, αλλά και το σημερινό μια ανόρθωση μιας παραλίτου ψυχής που είναι μεγαλύτερο το ένα από το άλλο. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, όσο απέχει η ύλη από το πνεύμα. Επορεύθηκε λοιπόν εις το φρέαρ αυτό το Ιακώβ. Είχε στήσει κατά κάποιο τρόπο ο Κύριος, όχι άσκοπα, κάποια παγίδα τα λέγαμε, για να πιάσει κάποιο πουλί. Και εκεί λοιπόν κατά την 12η ώρα, ώρα δε λέει ο Σιέκτη, είναι 12 μεσημέρι για μας, επλησίασε κάποιο πρόσωπο για να πάρει νερό. Ο Κύριος, λέει, και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται εις το χείλος του παραδείσου, του φρεατίου. Λοιπόν, και ζήτησε να πιει ύδωρο, να του δώσει ύδωρο να πιει. Αυτή απόρρισε. Από την ενδυμασία βλέπει ότι είναι Ιουδαίος. Αυτή ήταν η Σαμαρείτισσα. Ήξερε ότι υπάρχει κάποιος διαχωρισμός, ότι οι Ιουδαίοι μετά των Σαμαριτών που συγχρόνται, δεν έρχονται σε επικοινωνία. Πώς του λέει, εσύ, Ιουδαίος, όν ζητείς από μένα να σου δώσω ίδωρο, η οποία είμαι Σαμαρείτισσα. Δεν έφυγε όμως από αμέσως, δεν απέκρουσε την πρόταση, το αίτημα του Κυρίου, αλλά λύνει την απορία της. Ο Κύριος της λέγει, αν ήξερες την δωρεά του Θεού, αν ήξερες δηλαδή τι έχει στείλει αυτή τη στιγμή ο Θεός στον κόσμο, θα ζητούσες εσύ από εμένα ίδωρο. Και ωστόσο για να της καθαρίσει την ψυχή και να την κάνει κατάλληλη να το δεχτεί, την προχωράει σε μία εξομολόγηση, να κάνει κάποια εξομολόγηση. Και ποια είναι αυτή? Αν έχεις, λέει, τέτοιο είδο, δώσε μου να πιω. Γιατί της εξήγησε ωστόσο ότι όποιος πίνει εκ του είδωτος του, του διψίσει και πάλι. Ως δαμπή εκ του είδωτος σου, εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα. Λοιπόν, για να σου δώσω, λέει, φώνησόν σου και τον άντρα, να το μοιραστείς μαζί του. Του απαντάει αυτή ότι άντρα ουκ έχω. Αλήθεια, λέει, λες, ότι άντρα δεν έχεις, ότι πέντε άντρας είχες και αυτό τον οποίο έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Πέντε παράνομοι περάσανε και τώρα είναι ο έκτος και αυτός δεν είναι άντρας σου, νόμιμος. Τα δέχεται όλα αυτά. Πράγμα το οποίο δηλώνει κάποιο υπέδαφος, καλό το οποίο βρίσκεται μέσα της. Θα μπορεί να του πει, που με ξέρεις και ποιος είσαι εσύ, και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αρνείται τίποτα από αυτά, όλα τα δέχεται και προχωρεί προς το βάθος. Δεν στέκεται όπως λέμε στο δέντρο, αλλά προχωράει στο δάσος
Και λέει, Κύριε, λέει, θεωρώ ότι προφήτης είσαι. Έχουμε ακούσει και ότι κάποιος θα έρθει και θα μας εξηγήσει τα πάντα. Εμείς θέλουμε να μάθουμε πού πρέπει να προσκυνείται ο Θεός. Εις το όρος Γαριζίν που προσκυνούμε εμείς, είστε Ιεροσόλυμα. Της λέει ο Κύριος ότι ήρθε η στιγμή κατά την οποία θα προσκυνείται ο Θεός, ο οποίος είναι πνεύμα ο Θεός, την ανάγει σε πνευματολατρία, όχι σε τυπολατρία. Ήρθε ο καιρός, λέει, κατά τον οποίο θα προσκυνείται ο Θεός εν πνεύματι και αληθεία. Τέτοιος, λέει, ζητεί προσκυνητάς ο Θεός. Τέτοιος μας θέλει ο Θεός, να προσκυνούμε τη βαθιά προσκύνηση, να το λατρεύουμε βαθέως, όχι εξωτερικά, όχι με τα εξωτερικά σχήματα, που πολλοί δηλαδή καταπλησμονή και κατακουραστικό τρόπο τα παρουσιάζουν, αλλά εσωτερικά. Και εν αληθεία, δηλαδή αυτό το οποίο θα πιστεύουμε θα είναι αληθινό. Θα είναι ο Θεός ο ζών. Σίγαρη ο Υιός του Θεού του ζώντος που είπε ο Πέτρος. Ο αληθινός Θεός, όχι κάποιος Δίας, όχι κάποιος Βούδας ή οτιδήποτε άλλο αόριστο. Ο αληθινός ο Θεός, όχι το δωδεκάθεο του Ολύμπου, το ανύπαρτο, αλλά ο αληθινός Θεός. Αυτή είναι λοιπόν η αληθινή λατρεία, για την οποία κάναμε νήξη νωρίτερα περί των αγιοριτών, ότι πρέπει να λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία. Ασχολούμενοι λοιπόν με τη λεγόμενη νοερά προσευχή, είναι μια πνευματική λατρεία, η βαθύτερη, μπορεί να πει κανείς, αλλά χρειάζονται μερικές προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να αρνείσαι και να παραβλέπεις όταν καταπατείται η αλήθεια. Τότε αυτό που προσκυνάς δεν είναι το σωστό. Δεν είναι εν αληθεία η προσκύνησή σου. Δεν είναι δεκτή η προσκύνησή σου. Τη στιγμή κατά την οποία έχεις ένα πατριάρχη που αλλοιώνει τη διδαχή του Ευαγγελίου, αλλοιώνει τη διδαχή του Χριστού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου και σωτέσι θεϊέτερη κοινέ μου, αλλοιώνει αυτό το έργο το οποίο ήρθε να κάνει ο Θεός, να στήσει την Εκκλησία Του, να φτιάσει την Εκκλησία Του, η οποία η Εκκλησία Του χρειάζεται να ακολουθεί και το κήρυγμα Του. Να είναι στήλες και εδραίωμα της αληθείας η Εκκλησία. Και όχι να νοθεύεται. Όταν λοιπόν έχεις ένα πατριάρχη, ο οποίος σου λέει ότι το θέλημα του Θεού ευρίσκεται σε κάθε θρησκεία. Τι ήθελες και κατέβηκες ευλογημένη. Τι ήθελες και κατέβηκες από τον ουρανό να διδάξεις. Βρίσκεται το θέλημα του Θεού σε κάθε θρησκεία. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Σήμερα γιορτάζουμε τρεις νέους οσιομάρτυρας, αυτούς δηλαδή που μαρτυρήσανε τον καιρό της τουρκοκρατίας. Γιατί μαρτυρήσανε τον καιρό της τουρκοκρατίας? Για να μην προσκυνήσουν το τζαμί. Εφόσον είναι η αλήθεια λοιπόν και στο τζαμί, τι ανόητοι που είσαστε και δεν προσκυνούσαν και το τζαμί και να έχουν και τη ζωούλα τους. Το θέλημα λοιπόν του Θεού βρίσκεται σε κάθε θρησκεία. Και κάθε θρησκεία, λέει, είναι οδός σωτηρίας. Θρησκεία που δεν έχει Χριστό μέσα, που λέει εγώ είμαι η οδός και η ζωή. Από ποια οδό πηγαίνει στη σωτηρία η άλλη θρησκεία? Όταν τελειώνει το Ραμαζάνι τους και τους εύχεται ότι τώρα, λέει, όσοι νηστεύσατε, όσοι προσευχηθήκατε και όσοι ελεήσατε, θα πάρετε, λέει, σήμερα το μισθό σας που τελειώνει το Ραμαζάνι. Ο Πατριάρχης προς τους Τούρκους. Ώστε έχουν μισθό. Δεν πας και εσύ να συμπληρώσεις εκεί μέσα κανένα ένσημο. Άμα σου λείπει. Άμα παίρνουν και αυτοί μισθό για την νηστεία τους και για την ελεημοσύνη τους και για τις προσευχές τους. Πού απευθύνονται? Τέτοιους ζητεί προσκυνητάς? Όχι, λέει, τι ούτου ζητείς προσκυνητάς. Όσοι εμπνεύματι και αληθεία τον προσκυνούν. Απευθύνονται προς τον αληθινό Θεό και προσκυνούν. Τώρα το τι κάνει η χοντρική πρόνοια του Θεού, δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να το συγχαίουμε.
Ποια είναι η χοντρική πρόνοια του Θεού που λέει ότι ανατέλει τον ήλιον πονηρούς και αγαθούς και επιδικαίους και αδίκους και στέλνει την βροχή του πάλι για τους ίδιους. Αυτό είναι μία χοντρική πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του. Για τα τέκνα του όμως είναι διαφορετική η πρόνοια του. Και ποιοι είναι τέκνα? Όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Αυτοί που δεν έχουν λάβει τον Χριστό δεν είναι τέκνα Θεού. Όπως λέμε χοντρικά, όλοι παιδιά του Θεού είμαστε, ναι, καταγόμαστε από τον Αδάμ. Αλλά όσοι έλαβαν αυτόν δια του βαπτίσματος, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστε, Χριστόν νεδίσιστε. Και όσοι κοινωνούν και τρέφονται, γιατί μόνο το βάπτισμα δεν φτάνει, σαν άνθρωποι θα λεωρωθούμε πάλι και χρειάζεται εξομολόγηση, και σαν άνθρωποι θα πεινάσουμε πάλι. Θα αδειάσουν οι μπαταρίες μας. Λοιπόν, πρέπει συνεχώς να είμαστε σε επαφή και να ανανεώνουμε τα καύσιμα για να βαδίσουμε προς το τέλος, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αυτά είναι λοιπόν τα παιδιά του Θεού και τα άλλα είναι τα πλάσματα του Θεού. Τα ξεχωρίζει. Διδάσκει λοιπόν, έκανε τη λατρεία και όσοι ακολουθούν αυτή τη λατρεία έχουν προϋποθέσεις σωτηρίας. Όσοι ξεφεύγουν από αυτά και αναμεγνύουν δική τους ισχύα, γιατί υπάρχει μια αναζήτηση πάντοτε εις τον άνθρωπο και λέγεται πως αυτός ο αιώνας, ο 21ος θα είναι αιώνας που θα είναι θρησκευτικός αιώνας. Θα δούμε βέβαια, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η αναζήτηση, άμα το προσέξει ο άνθρωπος, μπορεί να τον οδηγήσει σε μεγαλύτερες περιπέτειες από ό,τι έχει περάσει μέχρι τώρα. Και να μην μπορεί να σβήσει τη δίψα του, γιατί αυτό το οποίο θα λαμβάνει δεν θα είναι το ζών, το ίδωρο, το αλόμενο. Δεν θα είναι εκείνο που δίνει ο Χριστός. Αλλά κάτι που θα δίνει κάποιος ψευδοχριστός, κάποιος ψευδομεσσίας. Γι' αυτό λοιπόν η αναζήτηση που θα γίνεται από τον άνθρωπο χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν εξονυχιστική, να προσέξει τι ζητάει. Να ερωτήσει, να ερευνήσει. Όχι βρέθηκε κάποιος και του είπε πάρε διάβαζε το Ευαγγέλιο και με αυτό φτάνει. Σώθηκες, όπως συνήθως κάνουνε. Διαβάζω λέει το Ευαγγέλιο. Διαβάζει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο μιλάει για εκκλησία. Το Ευαγγέλιο μιλάει για μυστήρια. Το Ευαγγέλιο μιλάει αυτά για κλήρο. Πού τον βρίσκεις τον κλήρο, από πού? Ο κλήρος δεν είναι ότι έβαλε κάποιος ταράσα και λέει για τον παπάς, τα βάλε μόνος του. Πρέπει από εκεί που προέρχεται η ρίζα εκείνη την οποία άντλησε την ιεροσύνη να είναι σωστή. Να ακολουθεί την αποστολική διαδοχή αλλά και την αποστολική διδαχή. Χρειάζονται και τα δύο. Και σιδηροδρομική γραμμή και τρένο. Και κουδούνι και γλώσσα στο κουδούνι. Ιδάλλως ματαιώνονται. Υποστηρίζουν ότι έχουν αποστολική διαδοχή, αλλά δυστυχώς έχουν χάσει την αποστολική διδαχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και άλλη φορά έχω πει, ότι πήγαινε σε κάποιο λουτρό και δεν μπήκε μέσα σε αυτό το λουτρό, γιατί ήταν πληροφορήθηκε ότι ήταν κάποιος αιρετικός κύριενθος. Και λέει αυτόν τον κυνηγάει η οργή του Θεού. Πότε θα ξεσπάσει δεν ξέρω. Δεν μπαίνω λέει μέσα, μήπως κι εγώ συναπολεστώ με τον κύριενθο. Μπορεί να έχει έρθει η ώρα του αυτή τη στιγμή. Και πρόσεξε και δεν μπήκε. Και τώρα τους βάζουν στην εκκλησία. Τους βάζουν στο ιερό. Πάει ο μεν προς τον δε. Και τα ανάπαλλη. Και αυτό συνεχίζεται και συσφίγγεται αυτό το πράγμα. Αλλά γίνεται σιγά σιγά με τον τρόπο που λέμε του σαλαμιού. Ένα σολάμι δεν μπορεί να το καταπιέσει έτσι. Το κόβει φέτες. Γίνεται σιγά σιγά και το συνηθίζει δυστυχώς ο λαός. Δεν υπάρχουν και κήρυκες να κηρύξουν αυτά τα φάουλ και να τα χτυπήσουν. Όλοι είναι κάτω από μία δουλεία. Όλοι τελούν υπό κάποια ομοιρία. Και δεν τονίζεται αυτή η διαφορά η οποία είναι θέμα σωτηρίας. Και βλέπουμε λοιπόν, Πατριάρχη και Πάπα μαζί, βλέπουν σε διάφορες εκδηλώσεις και Λατίνους και 1002 και Προτεστάντες,
Υπάρχει το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που η Εκκλησία δεν θα πρέπει να ονομάζεται έτσι, γιατί η Εκκλησία μόνο μία είναι, αυτή που λέμε στο πιστεύω, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, άλλη Εκκλησία δεν υπάρχει. Και κάθονται επί ίσης όρης οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι και σηκώνεται και ένας Προτεστάντης και κάνει για λογαριασμό τους προσευχή. Δεν έχει θέση εκεί. Με το πρώτο που μπαίνεις εκεί, ήδη ανέρεσες άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Φοβερό και τρομερό. Και συνεχίζονται αυτά με συμπροσευχές, οι οποίες είναι απαγορευμένες από τους θείους και ιερούς κανόνας που συγκεντρώθηκαν στα συνόδους και αποφάσισαν εν πνεύματι Αγίου πώς πρέπει να παρεύεται ο χριστιανός, τι πρέπει να επιζητεί και τι πρέπει να αποφεύγει, και μπαινοβγαίνουν στις εβραϊκές συναγωγές. Πράγμα και αυτό ανεπίτρεπτο και απαγορευμένο, δεν έχεις καμία θέση εκεί, οτιδήποτε εκδήλωση και να βρίσκεται. Δεν σου λέω να φτιάσεις φούρνος και να βγάλεις σακούλι, δεν σου λέω τέτοια πράγματα, αλλά θα καθίσεις στη θέση σου και θα στη θέση τους. Δεν σου λέω τίποτε άλλο. Δεν έχεις καμία θέση εκεί. Γιατί μετά, ανταποκρινόμενος κι αυτός στον νόμο της αμοιβαιότητας, θα τσόφθει κι αυτός μέσα στην εκκλησία σου. Και δεν πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ομόπιστοι μέσα στην εκκλησία. Μόνο οι ομόπιστοι χρειάζονται να βρίσκονται. Οι άλλοι βλάπτει να βρίσκονται. Δεν ωφελεί. Δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό την παλιά εποχή που ήταν ζωντανή η Εκκλησία και τους κατηχουμένους οι οποίοι ήταν εν δυνάμει χριστιανοί, δηλαδή βάπτιζαν για, για να βαπτιστούν. Ήτανε σημείο της Θείας Λειτουργίας που ακούτε οι κατηχούμενοι προέλθε, οι κατηχούμενοι προέλθε και βγαίναν έξω. Απαγορεύεται, σου λέει, από εδώ και πέρα να βρίσκεσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τελειωθεί κατά την πίστη. Βγαίναν έξω. Αυτό και το δημοτικό σχολείο το μας το λέγανε τότε, εκείνη την εποχή, εκείνα τα χρόνια, και βέβαια και μετά το διαβάζουμε και τα ακούμε και καθημερινά στην Εκκλησία. Αυτή τη σημασία έχει. Και είχαν τέτοιο ζήλο, ώστε αποχωρούσαν από την Εκκλησία, αλλά κλαίγανε που αποχωρούν από την Εκκλησία. Να τους στερήσεις στην Εκκλησία εκείνη την εποχή κάποιου, ήταν η μεγαλύτερη του συμφορά. Να τους στερήσεις στη Θεία Κοινωνία, το μεγαλύτερο κακό. Τώρα βάζεις έναν κανόνα, δεν θα κοινωνήσεις. Καλά. Πόσο, 6 μήνες. Και περισσότερο να είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε, δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μία οδύνη μη έστω. Πώς μη μετέχω συνεχώς. Αυτή την αγωνία, λέει, με κατέχει. Μήπως τυχόν δεν μετέχω στο Άγιο Πατήριο. Αυτή η αγωνία δεν συνέχεια του σημερινού χριστιανού. Καλά που έχουμε πέσει και σε κάτι άλλο. Και σε κάτι άλλο. Έχει καταργηθεί οποιαδήποτε προετοιμασία προ αυτής. Οποιαδήποτε προετοιμασία. Κυρίως και κατεξοχή και η νηστεία. Όχι, λέει, άλλο είναι η νηστεία στις 44 και 44 Παρασκευές, αλλά μπορείς να πας να μεταλάβεις. Έχουν καταργηθεί τα εμπόδια, τα κολλήματα. Άτομο που λέει ο λόγος που προσεπάθησε κάποιον να τον οδηγήσει στο πνευματικό, πήγε λοιπόν, εξομολογήθηκε και του λέει: μου είπε την Κυριακή να κοινωνήσω. Μόνο να προσέξω, λέει, την Κυριακή το πρωί να μην φάω τίποτα. Να μην βάλω τίποτα στο στόμα μου. Το τόνιζε ή μου το εξαρτώνιζε αυτό. Το Σαββάτο το βράδυ θα κάνεις. Τι θα φας, σου είπε. Μετά συν τις άγγες, το κυριότερο, αφήστε τα αυτά, τα χαρίζουμε. Συζεί αυτό το άτομο. Αυτό του λέει: δεν μου πει τίποτα. Το ανέφερε, το ανέφερε. Δεν μου πει τίποτα γι' αυτό. Πρώτα δεν επιτρεπόταν οι νομίμως παντρεμένοι να μεταλάβουν. Άμα δεν κάνανε παιδιά. Μια φορά και ένα καιρό. Και τώρα επιτρέπονται, όλα ίσοπα. Και βλέπεις εκεί, ανοίγουν το στόμα τους και κοινωνά. Και τι έγινε με αυτό, έχουμε καμιά βελτίωση. Όχι. Για να μην έχεις βελτίωση, τι γίνεται. Ή το μυστήριο φταίει, δεν είναι σωστό από εκείνος που γίνεται, ή εσύ δεν είσαι άξιος για το μυστήριο. Και μήπως είναι και τα δύο, σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βρισκόμαστε και παταίνουμε καθημερινώς καθυζήσεις. Η πίστη κάθε λίγο βλάπτεται και χάνεται. Μικραίνει. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι την κρατούν σωστά. Από επισκόπους και από συνόδους, νέκρα.
Νέκρα, αδιαφορία, τα πάντα επιτρέπουνε, σε τίποτα δεν σφυρίζουνε φάουλ και δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είναι σαν να μην υπάρχουνε και δεν υπάρχουνε. Άμα δεν ενδιαφέρεσαι για το ό,τι γίνεται, το τι γίνεται στα σχολεία, το τι θυμάμαι το 65 είχε πει κάποιος γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κάποιος Παπανούτσος, και ξεσηκώθηκε η Σύνοδος και διαμαρτύρεται. Και ο κόσμος διαμαρτύρεται και οι αγιορείτες διαμαρτύρονται και είχε σταλεί μια μεγάλη επιστολή προς τον τότε Πρωθυπουργό από κάποιον λόγιο αγιορείτη που χτυπούσε και αντιστέκεται σε όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, το ίδιο προσωπικό που ήταν με την άλλη κυβέρνηση του οποίου ο αρχηγός σε δήλωνε άθεος, το ίδιο προσωπικό στο Υπουργείο Παιδείας παραμένει ακόμη. Γιατί? Γιατί η τακτική είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει. Μην κοιτάτε αν κάνει κάποιος ένα σταυρό, αυτό το οποίο επικοινωνεί ο λόγος να το κάνει. Δεν ξέρει το κάνει και πότε να το κάνει. Ούτε από αυτό φτάνει ότι είναι κάποιος χριστιανός αν προσκύνησε μία εικόνα από τους πολιτευομένους. Χρειάζονται πολύ περισσότερα. Διακρίνει κανείς, άμα ξέρει, ποιος θρησκεύει και ποιος δεν θρησκεύει. Έλεγαν και παλιότερα και βλέπεις κάτι άλλο. Γίνεται το ερευνητικό των Χριστουγέννων και βρίσκονται όλοι εκεί. Κύριε, η παραμονή Χριστουγέννων είναι η μέρα νηστείας. Εσύ εκεί πέρα τι θα φας? Ψωμί και λιές. Τι θα φας εκεί που μπήκες? Από εκεί βλέπεις πόσο βάθος έχουνε. Πρέπει να απέχει αυτός ο λεγόμενος, ο θρησκευόμενος από εκεί, από εκείνο το τραπέζι και από αυτή την εκδήλωση. Αλλά είναι, χρειάζεται κανείς μάτι να το διακρίνει, να μην αρκεστεί να τον δει να κάνει ένα σταυρό και τελειώνει όλα. Ή να μιλάει περί Θεού. Χρειάζεται βίωμα. Τι θα φάει? Θα βγει την καθαρά Δευτέρα, τι θα φάει? Ξεροφαγία, ψωμί και κασέρι. Καταλάβατε? Τι να κάνει, λέει, καθαρά Δευτέρα είναι, λέει, ξεροφαγία, ψωμί και κασέρι, δεν πάνε. Πόσο κατέχει αυτός ο άνθρωπος? Όσο και να σου μιλάει περί Χριστού, όσο και να σου λέει ότι αγαπάει την Εκκλησία, θέλει το βίωμα η Εκκλησία. Θέλει να ζήσει αυτά τα πράγματα. Έχει δώσει εντολές πώς πρέπει να πορεύεσαι την κάθε στιγμή. Και οφείλεις να υπακούς, γιατί είσαι τέκνον και πρέπει να είσαι τέκνον υπακοής. Σου μιλάει η μάνα σου. Και η μάνα σου δεν θέλει ποτέ το κακό. Και κανένας άλλος δεν σε αγαπάει περισσότερο από τη μάνα σου. Και η μάνα αυτή είναι η Εκκλησία. Και οφείλεις να την ακούσεις. Αν θέλεις το συμφέρον σου, αν θες να πουλήσεις εξυπνάδα, μην την πουλάτε, μην την ακούς. Αλλά τότε θα βρίσκεσαι σε μία ταντάγιο δίψα σε όλη σου τη ζωή. Γιατί αυτό περί του νερού που μιλεί σήμερα ο Κύριος για το είδωρο αυτό, το οποίο έχει και όποιος λάβει δεν θα διψήσει πόποτε εις τον αιώνα, σημαίνει ότι το άλλο το είδωρο, δεν εννοώ τώρα το νερό το φυσικό, μεταφορικά μιλάω, μεταφορικά, είναι τα του κόσμου. Είναι τα πάθη του κόσμου που δουλεύουμε και κινούμεθα μέσα σε αυτά. Σε αυτά ζούμε και κινούμεθα και εσβαίνουμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα πάθη κινούμεθα και ιδίως τα σαρκικά πάθη που ζητάει ο άνθρωπος να σβήσει τη δίψα του με τη θεραπεία της σάρκας. Το αποτέλεσμα είναι εκείνη τη στιγμή που αμαρτάνεις σου έρχεται να ιδιάσεις. Και είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ και ούτε σε ξεδιψάει. Τουναντίον, σου δημιουργεί μεγαλύτερη δίψα. Δεν σβήνεται με τα ξύλα η φωτιά. Με το νερό σβήνεται. Με το είδωρ το ζώνει. Μόνο η οδός του Κυρίου, μόνο η οδός της Εκκλησίας έχει αυτό το νερό. Και κανένας άλλος δεν το έχει. Διότι λέει εκείνος που θα πει, θα αναβλήσει, λέει, από μέσα του πηγή ύδατος ζώντος αλωμένου, η ζωή είναι αιώνιον. Το αλωμένο σημαίνει αυτή τη διάθεση που μας πιάνει, όπως έπιασε τώρα τη Σαμαρίτιδα, να το μεταδώσει. Ότι είδε το Χριστό, έτρεξε στην πόλη, λέει: ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε τα πάντα. Λέει: μήπως είναι ο Χριστός, σχετάει και την περιέργεια. Τρέξανε λοιπόν, ακούσανε, πράγματι πιστέψανε, παρέμεινε εκεί δύο μέρες ο Κύριος και λένε: όχι για αυτά που είπες εσύ, πιστέψαμε, αλλά διότι διαπιστώσαμε μόνοι μας με τα μάτια μας αυτό το οποίο είπες. Τι εξέλιξη όμως είχε αυτό το πρόσωπο η Σαμαρίτη Σφωτεινή? Τι εξέλιξη είχε? Έγινε Ιεραπόστολος. Έγινε, κηρύχθηκε εις Απόστολος.
Στην Αφρική γύρισε και παντού και εγύρισε τον Χριστό. Εγύρισε πρώτα-πρώτα την οικογένειά της, τις αδερφές της, τους άντρες της, αυτούς όλους, αυτό, τα νόθα, τα παιδιά της που είχε κάνει με αυτούς. Γυρίσανε όλοι προς τον Χριστό και μαρτυρήσανε δια των Χριστών. Τα μαρτύριά τους θα τα ακούσετε μια στιγμή. Για να διακρίνετε το μέγεθος της αγάπης που είχαν προς τον Χριστό, γιατί αυτό η αγάπη μετριέται με τη θυσία που θα γίνει. Τι αυτή η ημέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής, γιορτάζει 26 Φεβρουαρίου, η οποία ομίλησε εν το φρύδι με τον Κύριο. Τι αυτή η μέρα, η Αγία Φωτό, η αδελφή αυτής, ξύφητε λιούτη. Τι αυτή η μέρα η Αγία Φωτής, ετέρα αδελφή αυτής, γιατί αυτή ονομάστηκε Φωτεινή από τον Κύριο, από σκοτεινή που ήταν ονομάστηκε Φωτεινή. Η Αγία Φωτής, ετέρα αδελφή αυτής, εις δύο προσδεθήσα δέντρα διαμεριστήσα τελειούτη. Έκλειναν τις κορυφές των δύο δέντρων, τις έδεσαν το ένα πόδι και το άλλο, άνοιξαν τα δέντρα, την άξινε και τη σκίσανε στη μέση. Τι αυτή η μέρα η Αγία Παρασκευή, ετέρα αδελφή αυτής, ξύφη τελείωτε, εφόσον περάσανε κι άλλα μαρτύρια νωρίτερα. Τι αυτή η μέρα η Αγία Κυριακή, ετέρα αδελφή αυτής, ξύφη τελείωτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ιωσής, Υιός της Αγίας Φωτεινής, ξύφη τελείωτε. Τι Αγία ημέρα ο Άγιος Φωτεινός, έτερος Υιός αυτής, ξύφη τελείωτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Σεβαστιανός είναι όσοι έλαβαν μαζί μαρτύριο, ο δούξ ξύπη τελειούτε. Αυτό ήταν το μακάριον τέλος της Αγίας Φωτεινής, αγαπητοί μου. Τι καρπό, τι ψάρι έπιασε εκείνη τη στιγμή ο Κύριος. Ένα έπιασε. Αυτό το ένα, πόσες ψυχές προσκόμισε εις τον Χριστό. Όλη την Αφρική εγύρισε. Και έφτασε και στη Ρώμη επί Νέρονος και μαρτύρησε εκεί. Λείψανα της Αγίας Φωτεινής και ίσως μερικών αδελφών αυτής, της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Κυριακής, νομίζω ότι βρίσκονται στη Μονή Ιβύρων. Αυτά είναι, αγαπητοί μου, τα θαύματα του Χριστού, αυτά είναι τα θαύματα του ύδατος του ζώντος. Έχουμε λοιπόν να διψάσουμε την πραγματική δίψα και να λάβουμε κι εμείς από το ζωογόνο ύδωρο του Κυρίου. Αμήν.